Γεια μου, καλημέρα. Καλημέρα σα, κύριε και κύριοι. Καλημέρα, Φίλιππε, Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα. Στι 6,5 μονάδε διαμορφώνεται η διαφορά μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση τη ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ. Η δημοσκόπηση παρουσιάστηκε χθε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Όπω θα δούμε, λοιπόν, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 31% από 29,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ ε, βρίσκεται στο 25%. Το Πασό Κινάλ στο 9% πρόκειται για επτακομματική α, βουλή, ε, ενώ οι αναποφάσιστοι βρίσκονται στο 11% και το Λευκό Άκυρο επιλέγει το 3,5%. Κάτσε Βλέπουμε... μόνο εδώ να επισημάνουμε, το λέγαμε πριν, και αυτό που σου λέγα, ότι το ΜέΡΑ25 περνάει την ελληνική λύση. Μάλιστα. Κατά μία μονάδα. Πάμε να δούμε όμω και την πρόθεση ψήφου με αναγωγή. Στην πρόθεση ψήφου τώρα με αναγωγή επί των Εγκύρων η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 32%. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 25,5% το Πασό στο 9,5%. Στο και το Πασό Κινάλ είναι μονοψήφιο, ε? για η, η μονοψήφιο. Είναι νομίζω η τρίτη δημοσκόπηση στη σειρά, αν δεν κάνω λάθο, που το έχει μονοψήφιο. Πάμε. Και πάλι ο Βαρουφάκη πάνω. Και πάλι ο Βαρουφάκη πάνω από την ελληνική λύση. 11% είναι αναποφάσιστη. Ε? 11% αναποφάσιστη εδώ και οι Έλληνε ε, στο 3%. Οριακά. Οριακά μπαίνουν βουλή δηλαδή. Ναι. Πάμε τώρα να δούμε και τον πίνακα που έχει το μέσο το πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Την κατανομή των εδρών. Κατανομή των με αναλογή επί των εγκύρων. Επί των εγκύρων με... με απλή αναλογική. Με την πρώτη δηλαδή. Με 7 ε... κομματική βουλή, όπω είπαμε, και 4,5% εκτό βουλή. Ναι. Ε, η κατανομή λοιπόν των εδρών σε ένα τέτοιο σενάριο θα ήταν. Η Νέα Δημοκρατία θα λάμβανε θα δούμε α, και στην αμέσως επόμενη κάρτα, θα λάμβανε 111 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ ε, 90 έδρες, το ΠΑΣΟΚΙΝΑΛ 35 έδρες, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 22 έδρες, α, η Ελληνική Λύση 22 έδρες, ε, το ΜΕΡΑ 25 17 έδρες, με συγχωρείτε, και οι Ελληνες ε, Εθνικό Κόμμα 11 έδρες. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, κοίτα τώρα, μισό λεπτό ευθύνη. Κοίτα, επειδή έλεγε πριν ότι επανέρχεται το σενάριο κυβέρνησης ανοχή ανοχής στο πρώτο. Νέα Δημοκρατία. Πασόκ. Πασόκ 146. 146. Άρα εδώ υπάρχει θέμα ότι μπορεί να υπάρξει ανοχή από την πλευρά Βελόπουλου. Ψύλο ανοχή. Αν... Ναι, από την πλευρά Βελόπουλου, άρα το 146 χρηματίζει κυβέρνηση. Πάμε τώρα στο, Πάμε στο άλλο. 90 ΣΥΡΙΖΑ, 35, 35 125. 125. 22... 22... Όχι, ο Βαρουφάκη 22 το κουκουέ περίμενε. Ε, όχι, συγγνώμη. 22 17, το κουκουέ. 17, ο, ο Βαρουφάκη. 22 17. το κουκουέ και ποιο άλλο έχει 22. 20. Ποιον άλλον είπε. 22 έχει ο, ο Βελόπουλο. Όχι, 22 έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Α, Κομμουνιστικό Κόμμα, σωστά. Ναι. 14, 17. Το Μέρα 25 έχει 17. 17 το Μέρα 25, μάλιστα. Α, κοίταξε αυτό που λέμε τώρα είναι 90, 35 και 17. Περίμενε. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. 90 και 35 κάνει 125. Και 17. Και, και 17 κάνει 100, 125, 142. 125, 142. Με ανοχή του Κουκουέ. Μα δεν, με... δεν, υπάρχει ανοχή από το Κουκουέ, παιδιά τώρα, ξεχάστε το. Πού το ξέρει. Ε, αφού το λέει εντάξει τώρα, το Κουκουέ αυτό που το ξερει αφου το λεει ενταξει τωρα το κουκουε αυτο που ειναι άστο. Δεν υπάρχει το κουκουέ Τίποτα δεν υπάρχει το κουκουέ. Το λένε οι άνθρωποι. Χρόνια τώρα. Μετά το 89 δεν υπάρχει τίποτα το κουκουέ. Μην περιμένουμε να έχει από το κουκουέ. Δηλαδή τώρα μην συζητάμε πράγματα που δεν μπορεί να γίνουν. Δεν ότι περιμένει κανένα. εγώ σου λέω ότι μπορεί να γίνει. Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Ούτε με ανοχή βγαίνει. Πήγαινε τον Ιούλιο τότε. Εγώ θα πάω. Όχι, η χώρα θα πάει τον Ιούλιο. Θα πάει τον Ιούλιο και τότε, γιατί δεν υπάρχει μετά τον Ιούλιο, εγώ στο, στο λέω ότι ε, η επιχειρηματική κοινότητα Βε... έχει καθαρίσει τη θέση της ε, και προς όλες θα τις Θα πάμε πέμρες. τον Ιούλιο με άλλο yeah. σύστημα, θα είναι πιο πολλό και θα, θα βγει μια κυβέρνηση.